Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι για άλλη μια φορά στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές της εκδήλωσης για την πρόσκληση που με έκαναν να βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας. Εγώ θα σας μιλήσω για τα πλεονεκτήματα του ελληνικού και ιδίως του μεσσηνιακού ελαιολάδου στην παγκόσμια αγορά με βάση τα γεωπροστατευτικά του χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εγώ προέρχομαι, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο φαρμακευτικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και άρα στο μυαλό μου καταλαβαίνετε ότι έχω πάρα πολύ έντονη την εικόνα του φαρμάκου και γι' αυτό το λάδι στα δικά μου τα μάτια δεν είναι ένα απλό τρόφιμο. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια απλή πηγή λιπιδίων όπως θεωρούν οι διατροφολόγοι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι περιέχει μοναδικά μικροσυστατικά, όπως λέμε, με ιδιόμορφη χημική δομή, τα οποία μπαίνουν καθημερινά μέσω της διατροφής στο σώμα μας και τα οποία έχουν μια πάρα πολύ σημαντική επίδραση στην υγεία μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μικροσυστατικά βρίσκονται μόνο στο ελαιόλαδο και το ελαιόλαδο είναι η μοναδική γνωστή πηγή αυτών των συστατικών. Το ελαιόλαδο δηλαδή βρίσκεται στην πραγματικότητα στο ενδιάμεσο μεταξύ τροφίμου και φαρμάκου και αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα της υποκρατικής ιατρικής. Ο Δίος Κουρίδης, ο πολύ σπουδαίος γιατρός της αρχαιότητας και μετά από αυτόν όλοι οι συνεχιστές του, οι αρχαίοι γιατροί, συνιστούσαν ότι τα καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία προέρχονται από το φρέσκο ελαιόλαδο και μάλιστα ξεχώριζε το ελαιόλαδο που προερχόταν από ανώριμες ελιές και μιλούσε για διαφορετική επίδραση στην υγεία ανάλογα με την ποικιλία της ελιάς. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε συγκεκριμένες ποιότητες λαδιού υπάρχουν διαφορετικά χημικά χαρακτηριστικά που έχουν συγκεκριμένη επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Ήδη από την αρχαιότητα έχουμε πλήθος ιατρικών εφαρμογών, έχουμε εφαρμογές που μιλούσαν, φανταστείτε, για συγκεκριμένη χρήση σε πονόδοντους ή κεφαλαλγίες, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ προφανή ένδειξη για αντιφλεγμονώδη δράση. Εάν δείτε το πρωτότυπο κείμενο του Διοσκουρίδη, λέει ότι το έλαιο προς την ενυγεία χρήση άριστο το ομοτριβές, ο και ομφάκινο καλούσι, δηλαδή το άγουρο λάδι, είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω στην ανθρώπινη υγεία. Και ερχόμαστε σήμερα, 2.000 χρόνια μετά, να επιβεβαιώσουμε ότι μέσα στο λάδι και ιδίως μέσα στο αγουρέλαιο και ιδίως σε κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες υπάρχει μία συγκεκριμένη ουσία που ονομάζεται έλαιο κανθάλι και η οποία έχει μία αποδεδειγμένα πλέον αντιφλεγμονώδη δράση ανάλογη με αυτή που συναντούμε σε φάρμακα που αγοράζουμε στο φαρμακείο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι εκτός από αυτήν την αντιφλεγμονώδη δράση, πολύ πρόσφατα, την περασμένη χρονιά, δημοσιεύτηκε ότι η ουσία αυτή αναστέλει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανάδειξη της αξίας του ελαιολάδου. Επίσης, υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που δείχνουν ότι δρά στην αντιμετώπιση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αλλά καθώς και στην πρόληψη του καρκίνου. Αν μιλήσουμε ειδικά για το καρδιαντιακό σύστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη χρόνια έκθεση του σώματός μας σε ουσίες που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση όπως η ελαιοκανθάλη. Αυτό προσφέρει προστασία των αγκείων μας και επίσης προστασία απέναντι στα φαινόμενα που συνοδεύουν τη γύρανση του καρδιαντιακού μας συστήματος, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντική επίδραση στην υγεία. Πώς αναγνωρίζουμε την ύπαρξη αυτής της ουσίας μέσα στο λάδι? Την αναγνωρίζουμε από την χαρακτηριστική αίσθηση του καψίματος στο λαιμό. Όταν καταπίνουμε το λάδι, αυτό το κάψιμο δεν οφείλεται σε κακής ποιότητας λάδι, αλλά οφείλεται στην ύπαρξη της ελαιοκανθάλης. Εκτός όμως από την ελαιοκανθάλη, στο ελαιόλαδο υπάρχει μια δεύτερη ουσία που ονομάζεται ελαιασίνη, που έχει παρεμφερή χημική δομή. Είναι παράγωγο της ουσίας που ονομάζεται υδροξυτηροσόλη. Θυμηθείτε αυτή τη λέξη, είναι πολύ σημαντική για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ελαιόλαδο και θα σας πω στη συνέχεια γιατί. Η ουσία αυτή είναι η πιο ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία που υπάρχει μέσα στο ελαιόλαδο και επίσης είναι αναστολέας ενός ενζύμου που σχετίζεται και αυτό με τη διαδικασία της φλεγμονής.
Έρχεται τώρα ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που ισχύει εδώ και έναν περίπου χρόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος τι λέει, ότι ένα ελαιόλαδο το οποίο περιέχει 5 μιλιγκράμμ υδροξυτηροσόλης, θυμηθείτε τη λέξη αυτή, σας την είπα και προηγουμένως, και παραγόγων της, σύμπλεγμα ελευροπαίνης και τυροσόλης, εάν λοιπόν ένα λάδι περιέχει αυτές τις ουσίες σε 5 μιλιγκράμμ ανά 20 γραμμάρια, τότε μπορεί να γράψει στην ετικέτα του ότι το λάδι αυτό προστατεύει από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος και άρα έχει προστασία, παρέχει προστασία στο καρδιακό σύστημα. Η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη είναι οι δύο κυριότερες μορφές συζευγμένης υδρόξυτηροσόλης και τυροσόλης που υπάρχει στα ελληνικά λάδια και σε μικρότερη ποσότητα υπάρχουν τα άγλικα της ελευροπαϊνής και του ληξτροσίδη. Με τη μέθοδο που εμείς έχουμε αναπτύξει στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας μπορούμε να μετρήσουμε όλες αυτές τις συγκεκριμένες ουσίες που αφορά ο κανονισμός και έτσι να δώσουμε σε κάθε παραγωγό τα στοιχεία που χρειάζεται προκειμένου να έχει health claim στην ετικέτα του. Αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα το οποίο τα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται από τον ΕΦΕΤ για αυτό το σκοπό. Είμαστε στην πραγματικότητα ένα κέντρο αναφοράς για το θέμα αυτό στην Ελλάδα. Οι ουσίες αυτές έχουν ιδιαίτερες χημικές δυσκολίες στον προσδιορισμό τους και γι' αυτό η μέθοδο προσδιορισμού τους δεν είναι ανεπτυγμένη στα συνήθη χημικά εργαστήρια που γίνονται οι αναγκαίες κατά τον νόμο αναλύσεις των ελαιολάδων. Εμείς αναπτύξαμε τη μέθοδο την καινούρια και χάρη σε αυτή τη μέθοδο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις διάφορες ποιότητες των λαδιών μεταξύ τους με βάση την επίδρασή τους στην υγεία. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε σε πάνω από 650 μονοποικιλιακά εμπορικά λάδια από την Ελλάδα και την Καλιφόρνια σε μία περίοδο 4 ετών. Έχουμε αξιολογήσει 60 δείγματα από το νομό Μεσσηνίας και 110 εμπορικά δείγματα από σούπερ μάρκετ τα οποία αγοράστηκαν στην Καλιφόρνια και θα σας πω περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια. Ενδεικτικά για να δείτε σε μια εικόνα πόσο μπορεί να ξεχωρίσει το ένα λάδι από το άλλο, δείτε ότι η πάνω εικόνα δίνει ένα λάδι υψηλής ποιότητας που περιέχει μεγάλη ποσότητα από αυτές τις ουσίες και κάτω είναι επίσης ένα έξτρα παρθένο λάδι, το οποίο είναι από μια ποικιλία που δεν παράγει αυτές τις ουσίες και βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο. Επίσης μπορούμε να ξεχωρίσουμε και τις διάφορες ποικιλίες μεταξύ τους. Αν δείτε, οι δύο πρώτες εικόνες αφορούν κοροναϊκή ποικιλία, η οποία είναι από την περιοχή της Μεσσηνίας και στις δύο περιπτώσεις, ενώ η γάμα περίπτωση αφορά μία ποικιλία που είναι συλλεγμένη στην Καλιφόρνια, είναι μίσιο ποικιλία και βλέπετε πόσο διαφέρει η μία εικόνα από την άλλη, ενώ η τέταρτη ποικιλία είναι η μεγαρίτικη ποικιλία που επίσης είναι πάρα πολύ διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα. Άρα, αν εμένα μου φέρει ένα λάδι στο εργαστήριο και μου πει ότι αυτό είναι από κοροναϊκή ποικιλία και εγώ δω την εικόνα που έχει η μεγαρίτικη, προφανώς θα πω ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Άρα μπορούμε πλέον να έχουμε και το δακτυλικό αποτύπωμα της ποικιλίας. Εμείς λοιπόν έχουμε προτείνει κάποιους νέους χημικούς δείκτες για το χαρακτηρισμό των έξτρα παρθένων ελαιολάδων. Είναι οι δείκτες D1, D2, D3 που αφορούν τη συγκέντρωση των συγκεκριμένων χημικών συστατικών μέσα στο ελαιόλαδο και το γράμμα D επιλέχτηκε βέβαια για να τιμήσουμε τον UC Davis και τους ανθρώπους εκεί που πίστεψαν στην ιδέα μας και που μας έχουν υποστηρίξει στις μελέτες που έχουμε κάνει. Εδώ βλέπετε ένα πίνακα με τα κορυφαία δείγματα στην Ελλάδα τα οποία έχουν βρεθεί από το 2009 μέχρι σήμερα και βλέπετε ότι υπάρχουν περιοχές, σχεδόν όλη η Ελλάδα αντιπροσωπεύεται σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Φυσικά υπάρχει και η Μεσσηνία, είναι μέσα στα κορυφαία 15 δείγματα που υπάρχουν στην Ελλάδα όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε ελαιοκανθάλι, ελαιασίνη και άγλικο ελευροπαίνης και ληξτροσίδη. Δείτε ότι το μεγαλύτερο νούμερο που έχουμε πετύχει αλλά όχι, αυτό δεν είναι εμπορικό δείγμα βέβαια, είναι μικρής παραγωγής ενός τόνου ας πούμε. Έχουμε ένα άθροισμα που φτάνει τα 1534 μιλιγκράμμ στο κιλό, το οποίο είναι τεράστιο νούμερο. Απλά μας δίνει τη δυναμική που μπορεί να έχει η κοροναϊκή ποικιλία, γιατί αυτό είναι από κοροναϊκή. Εδώ βλέπετε την τεράστια κατανομή που έχουν οι ουσίες αυτές ανάλογα με την ποικιλία και την προέλευση. Βλέπετε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από το 0, που είναι κάτω-κάτω στη γωνία αριστερά και να φτάνουμε και πάρα πολύ μεγάλα νούμερα όπως βλέπετε το 1500 που είναι πάνω δεξιά.
Άρα αυτό σημαίνει. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε λιγάκι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τεράστιες διαφοροποιήσεις από λάδι σε λάδι. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κοροναϊκή ποικιλία, που αποτελεί το 70% περίπου του ελληνικού ελαιώνα, δίνει τις υψηλότερες τιμές. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης βλέπετε και εδώ την κατανομή που υπάρχει στην ελαιοκανθάλη και εδώ τεράστιες διαφορές. Από 0 μέχρι και περίπου 700 mg στο κιλό. Και εδώ βλέπετε τη χαρτογράφηση του ελληνικού λαδιού που για πρώτη φορά κάναμε, όπου βλέπουμε τον κάθε νομό με την επικρατούσα ποικιλία σε κάθε νομό και το μέσο όρο των συστατικών, των υγειοπροστατευτικών συστατικών που συναντούμε σε κάθε νομό. Και βέβαια με ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο βλέπετε πώς η Μεσσηνία ξεχωρίζει. Έχουμε και άλλες περιοχές βέβαια στην Ελλάδα που έχουν πολύ υψηλά νούμερα, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Βέβαια να σας πω ότι αυτό δεν είναι σταθερό κάθε χρόνο, αλλάζει από χρονιά σε χρονιά, αλλά όμως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ενδεικτικό στοιχείο για το πού περιμένουμε να βρούμε τα καλύτερα λάδια. Και ένας από αυτούς τους τόπους είναι βέβαια η Μεσσηνία. Επίσης, η ακριβής μέτρηση αυτών των συστατικών μας δίνει τη δυνατότητα ακόμα και να προβλέψουμε τα γευσηγνωστικά χαρακτηριστικά. Σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την ομάδα γευσηγνωσίας του ΤΕΙ της Καλαμάτας, έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο το οποίο όσο πάει και βελτιώνεται όλο και περισσότερο, και στη συνεργασία με τον κύριο Δημόπουλο έχουμε δει ότι μπορούμε να προβλέψουμε με πάρα πολύ μεγάλη και καλή πιθανότητα το τι πικρό και πικάντικο χαρακτήρα θα έχει ένα λάδι ανάλογα με τη χημική του σύσταση και αντίστροφα βέβαια. Τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης μας ως τώρα είναι ότι υπάρχει τεράστια δοκίμαση στις συγκεντρώσεις των υγειοπροστατευτικών συστατικών, κυρίως της ελαιοκανθάλης και της ελαιασίνης, καθώς και στο άθροισμα όλων των παραγόγων τυροσόλης και υδρόξης τυροσόλης μέσα στα ελληνικά ελαιόλαδα. Υπάρχουν περιοχές και ποικιλίες που ό,τι και να κάνει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει λάδια πλούσια σε φενόλες, ενώ υπάρχουν περιοχές που είναι ευνοημένες, όπως είναι για παράδειγμα η Μεσσηνία. Επίσης έχουμε εξακριβώσει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με την πρόωρη συγκομιδή, δηλαδή όσο πιο νωρίς μαζεύονται οι ελιές τόσο περισσότερες οι πολυφενόλες, και επίσης ότι ένα λάδι που ξεκινάει με υψηλές τιμές ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης θα κρατήσει αυτές τις υψηλές τιμές τουλάχιστον για 18 μήνες. Έχουμε λάδι το οποίο ξεκίνησε με πολύ ψηλά νούμερα, το αναλύσαμε 18 μήνες μετά την συσκευασία του και ήταν έξτρα παρθένο, όπως ακριβώς στη στιγμή που συσκευάστηκε, με περιεκτικότητα συστατικών που ακόμα και σήμερα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και με εξαιρετικά χαμηλά υπεροξίδια, παρότι είχαν περάσει 18 ολόκληρη μήνες από τη συσκευασία του. Άρα, όλα τα έξτρα παρθένα λάδια δεν είναι ίδια. Ορισμένα λάδια εμφανίζουν πολύ μεγάλη δυναμική ως υγειοπροστατευτικοί παράγοντες και η Μεσσηνία είναι μία από τις περιοχές στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη προοπτική λόγω και ποσότητας αλλά και ποιότητας. Τώρα θα σας ανακοινώσω και μερικά από τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την μελέτη που κάναμε στο Olive Center, στο UC Davis, τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, μαζί με την σύζυγο και συνεργάτη, τη δόκτωρα Ελένη Μέλιου. Βρεθήκαμε εκεί για 2 μήνες και μας δόθηκε η δυνατότητα να πάμε στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και του Σακραμέντο. Να αγοράσουμε από εκεί λάδια όπως ακριβώς θα πήγαινε ο καταναλωτής του στο σούπερ μάρκετ. Βρήκαμε 110 διαφορετικές μάρκες λαδιού. Από αυτές τα 48 ήταν τοπικής προέλευσης από την Καλιφόρνια, 26 από την Ιταλία, 12 έλεγαν ότι είναι διάφορα μεσογειακά μείγματα, 11 ήταν από την Ελλάδα, 7 από την Ισπανία και τα υπόλοιπα Μαρόκο, Αργεντινή, Χιλή και Γαλλία. Προσέξτε ότι το ακριβότερο λάδι στο ράφι του σούπερ μάρκετ ήταν από την Τοσκάνη και η τιμή του ήταν $120 το λίτρο τιμή σούπερ μάρκετ. Η γεύση ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά όμως η ανάλυση που κάναμε έδειξε ότι δεν θα μπορούσε να έχει ισχυρισμό υγείας. Επίσης, να σας πω ότι η μέση τιμή που βρήκαμε είναι γύρω στα $15 το λίτρο. Εάν συγκρίνουμε τώρα τα αποτελέσματα της μελέτης που κάναμε, δηλαδή συγκρίνουμε τα λάδια από την αγορά της Καλιφόρνιας με αυτά που αναλύσαμε για την ίδια σεζόν 2012-2013 από τη Μεσσηνία,
Βρίσκουμε περιεκτικότητα ηλιοκαθάλισης στην Καλιφόρνια, στα λάδια του σούπερ μάρκετ, από όλες τις χώρες έτσι, του κόσμου. Ελαιοκανθάλι που κυμαινόταν από 0 ως 400 mg στο κιλό με μέσο όρο 135. Τι βρίσκουμε στην Μεσσηνία, από 500 ως 390 με μέσο όρο 198. Ελαιασίνη μέσο όρο 105, στη Μεσσηνία μέσο όρο 111. Άθροισμα όλων μαζί των συστατικών μέσο όρο 330, στη Μεσσηνία 390. Ενδεικτικό λοιπόν στοιχείο ότι ο μέσος όρος που βρίσκουμε στη Μεσσηνία είναι ανώτερος από τον μέσο όρο των λαδιών που βρίσκουμε στην αγορά της Καλιφόρνια. Για να δείτε τώρα την προοπτική που έχει το ελληνικό λάδι, να σας πω ότι το καλύτερο φετινό λάδι που βρήκαμε, εμφιαλωμένο, το οποίο κυκλοφορεί στην αγορά αυτή τη στιγμή, είχε ελαιοκανθάλι 680 mg στο κιλό, ελαιασίνη 350 και άθροισμα όλο μαζί των συστατικών 1143 mg στο κιλό, το οποίο είναι υπερπολαπλάσιο από αυτό που θέτει σαν όριο η νομοθεσία και βέβαια πάρα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βρίσκουμε να κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ. Να δούμε όμως και την άσχημη πλευρά. Όπως σας είπα, βρήκαμε 110 διαφορετικές μάρκες λαδιών. Μόλις 11 ήταν εμφανώς ελληνικής προέλευσης, δηλαδή πολύ μικρό ποσοστό. Δυστυχώς όμως, όπως απέδειξε και η ομάδα εδώ στο ΤΕΙ της Καλαμάτας, τα 10 από τα 11 που αναλύθηκαν είχαν οργανοληπτικό μειονέκτημα και άρα δεν θα έπρεπε να θεωρούνται καν έξτρα παρθένα. Επίσης, κανένα από τα ελληνικά λάδια δεν θα μπορούσε να έχει health claim, δηλαδή ήταν πάρα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε πολυφενόλες. Αντίθετα, από τα 20 καλύτερα σε επίπεδο πολυφενολών, τα 16 κορυφαία ήταν από την Καλιφόρνια και μόλις 4 από την Ιταλία. Ξέρετε που ήταν το καλύτερο ελληνικό λάδι? Στην 54η θέση και έλεγε ότι είναι από την Καλαμάτα. Λέω έλεγε, γιατί κανένας πραγματικά δεν μπορεί να αποδείξει αν όντως είναι από την Καλαμάτα ή όχι. Και αν δείτε ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Αυτό εδώ το λάδι κοστίζει 20 δολάρια. Λέει ότι είναι world's finest και το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Αν διαβάσει κανείς και την περιγραφή θα πει ότι είναι το super τέλειο λάδι. Εάν παρατηρήσετε θα δείτε ότι έχει, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ σε αυτό το ύψος, φαίνεται όλο αυτό είναι κατακάθι, έτσι, μέσα στο μπουκάλι. Το λάδι αυτό ήταν ταγκισμένο, είχε 5 μειονεκτήματα και επίσης είχε μηδενική περιεκτικότητα σε πολυφενόλες. Έλεγε όμως ότι είναι απευθείας εισαγωγή από την Ελλάδα, αλλά εμφιάλλως στις ΗΠΑ. Αν έτσι υπερασπίζομαστε τα πλεονεκτήματα του ελληνικού ελαιολάδου, τότε είμαστε πραγματικά άξιοι της τύχης μας. Εγώ τώρα τελειώνοντας θα επιμείνω ότι ωραίο πράγμα η συσκευασία, ωραίο πράγμα η καλή γεύση, ωραίο πράγμα η καλή τιμή και φτηνή, αλλά όμως στα δικά μου μάτια το πιο σημαντικό πράγμα είναι αν ένα προϊόν θα μου κάνει καλό στην υγεία μου. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά target groups, δηλαδή καταναλωτές, ομάδες καταναλωτών που επιλέγουν με μοναδικό κριτήριο το αν το προϊόν που θα φάνε κάνει καλό στην υγεία τους και όχι αν είναι φτηνό ή αν είναι γευστικό. Άρα, ανοίγουμε παιδεία σε ένα νέο καταναλωτικό κοινό και μάλιστα με πολύ υψηλότερες τιμές, εάν εκμεταλλευτούμε το μοναδικό πλεονέκτημα που έχουμε, τα λάδια μας να είναι σε σημαντικό ποσοστό πλούσια στα συστατικά εκείνα τα οποία δίνουν τον ισχυρισμό υγείας. Βέβαια, η γεύση τους είναι συνήθως μη συνηθισμένη. Θα λέγαμε ότι για έναν μεσίνιο, το να φάει ένα λάδι το οποίο θα τον κάψει στο λαιμό ή θα πικρίζει, είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένος. Για κάποιον βέβαια Αμερικάνο προφανώς δεν είναι. Όμως, σιγά σιγά αρχίζει να περνάει η ιδέα, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ το Olive Center, ότι ξέρετε, ένα λάδι το οποίο έχει ένα πικρό χαρακτήρα είναι καλό. Όχι μόνο επειδή έχει πολυφενόλες, επειδή και η γεύση του πρέπει να είναι έτσι. Είδα μάλιστα μια πολύ επιτυχημένη καμπάνια, την είδα σε μια ελληνική εταιρεία καινούρια, η οποία προσπαθεί να περάσει το σύνθημα «Bitter is better». Δηλαδή, μη σε νοιάζει τόσο πολύ, μην περιμένεις να φας πορέλαιο. Έχει μια πικράδα το λάδι το καλό. Έχει ένα κάψιμο στο λαιμό. Αυτό σχετίζεται με την ύπαρξη αυτών των ουσιών που κάνουν όλα αυτά τα θετικά ευεργετήματα πάνω στην ανθρώπινη υγεία. Βέβαια, θέλει ειδική τέχνη στον έλαιο τριβέα για να μπορέσει να παράγει λάδι το οποίο θα έχει και ισορροπημένη γεύση αλλά και πλούσιες φενόλες. Και γενικώς είναι ένα πάρα πολύ
καλό πεδίο μπροστά μας. Στο μέλλον θα ήθελα να σας πω ότι προγραμματίζουμε να ξεκινήσουμε πολύ άμεσα και μάλιστα με την πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη, αλλά και μιας ιδιωτικής ελληνικής εταιρείας, η οποία χρηματοδοτεί την έρευνα για να μελετηθούν ειδικά επιλεγμένα μεσσηνιακά λάδια, τα οποία θα είναι ειδικά πλούσια στις πολυφενόλες που κυριαρχούν στη Μεσσηνία και στην Ελλάδα γενικότερα, για να δούμε και να αποδείξουμε, αν είναι εφικτό, ότι οι ουσίες αυτές προσφέρουν κάτι παραπάνω στην υγεία μας. Αν αυτό αποδειχτεί, γιατί μόνο η έρευνα μπορεί να το αποδείξει, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ακόμα ισχυρότερο ισχυρισμό υγείας για τα λάδια που έχουν αυτή την περιεκτικότητα στις συγκεκριμένες ουσίες. Επίσης, πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για να αποδείξουμε όλες αυτές τις φημολογούμενες ιδιότητες του ελαιολάδου και όχι μόνο αυτήν που έχει επίσημα αναγνωριστεί. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά καταναλώνουν ελαιόλαδο και λένε ότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στις αρθρώσεις τους. Ή λένε ότι μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα διαφόρων βιοχημικών δεικτών στο αίμα τους και να νιώσουν πάρα πολύ καλύτερα. Ή έχουμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι στα χωριά της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, που οι άνθρωποι καταναλώνουν το δικό τους αγνό και συνήθως άγουρο λάδι, έχουμε πάρα πολύ μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ. Αν αυτά αποδειχτούν με πραγματικές μελέτες και όχι σε πειραματόζωα, τότε φανταστείτε τι ακόμα μεγαλύτερη αξία θα αποκτήσει το λάδι. Άρα πρέπει να παλέψουμε για να ανοίξουμε το δρόμο για το ελαιόλαδο να μπει και στο χώρο του φαρμακείου. Ήδη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να μπει σαν συμπλήρωμα διατροφής. Πολύ σύντομα θα το δούμε να κυκλοφορεί στα φαρμακεία. Πάρα πολύ σύντομα, σας το εγγυώμαι. Όχι για όλα τα λάδια, αλλά κάποια λίγα λάδια θα το κάνουν. Και όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, θυμηθείτε την ιστορία με το φύλλο της ελιάς. Πριν από μερικά χρόνια σκανδαλίστηκε όλος ο κόσμος με το θέμα της φραπελιάς, εξευτελίστηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό εθνικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή όμως το προϊόν αυτό έχει γίνει επίσημα αποδεκτό ως φάρμακο φυτικής προέλευσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και ήδη κυκλοφορεί στα ευρωπαϊκά φαρμακεία. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τους συνεργάτες στο ΕΤΕΙ της Καλαμάτας, τους συνεργάτες στο Davis και φυσικά ανθρώπους από την Ελλάδα που μας έχουν υποστηρίξει, όπως είναι ο AgroCert, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη, η εταιρεία ΓΕΑ, το Μανιατάκιο Ίδρυμα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να στηριχτεί και να εδραιωθεί αυτή η ιδέα του ότι το λάδι δεν είναι ένα απλό τρόφιμο, αλλά είναι και ένα ενδυνάμει φάρμακο. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ.